Καταρχάς, η ελληνική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι κανένα νέο μέτρο πλην των συμφωνηθέντων δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Σημείο 1. Σημείο 2. Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι σημείο 1. Ένα λεπτό. Το λέτε αυτό το πράγμα. Το λέμε και το υπερασπιζόμαστε. Και το υπερασπιζόμαστε. Και στη διαπραγμάτευση. Με τι συνέπειες. Σας λέω εγώ λοιπόν. Ωραία, επιμένει. Να δούμε λίγο τι συνέπειες. Επιμένουν οι θεσμοί και λένε. Όχι. Νέα μέτρα. Άρα δεν παίρνετε χρήματα. Λοιπόν, ποια είναι η λύση σε αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα παιχνίδι, ένα τον ιωστό σύριαλ, τον ιωστό επεισόδιο, σε ένα κακοπαιγμένο και κουραστικό τελικά σύριαλ που θα έλεγα εγώ ότι φέρει τον τίτλο Wolfgang Schäuble ξαναχτυπά. Δηλαδή, στην αρχή παίζονταν το παιχνίδι ότι ναι, το Δέλτα Νιτάφ πρέπει να παραμείνει στο πρόγραμμα. Εύνη την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι καλό θα ήταν να απομακρυνθεί το Δέλτα Νιτάφ από το πρόγραμμα, το οποίο επιδέχεται μια διτή ανάγνωση. Το πρώτο είναι δεν ότι είπε καλό. Είναι καλό. Δεν είπε καλό είναι να απομακρυνθεί. Είπε ότι οι περισσότερες χώρες περιμένουν να είναι μέσα στο πρόγραμμα. Παραδέχεται όλοι. Την απιθανότητα. Παραδέχεται φθαρσός. Γιατί μπορεί ο Τραμπ να αλλάξει την πολιτική. Ναι, ακριβώς, και γιατί θα πρέπει να τα βλέπουμε πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε συγκλονιστικές ανακατατάξεις και εξελίξεις. Και στην Ευρώπη έχουμε όλα. Λοιπόν, βεβαίως. Τώρα, τι γίνεται με το Δέλτα Νιτάφ. Το Δέλτα Νιτάφ, ναι, μεν ζητάει την μείωση του ελληνικού χρέους και τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Δεν θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα παρά μόνο αν υπάρχει μια έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Αφελώς ερωτώσα, είναι βιώσιμο αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρέος. Είναι προφανώς ρητορικό το ερώτημα. Αλλά από την άλλη, ζητάει προληπτική νομοθέτηση μέτρων, το οποίο πέρα την κατάφορη αδικία αυτού του πράγματος, για ένα λαό που έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα ναι. τόσα χρόνια, είναι και ευθέως αντισυνταγματικό. Αυτό ζητάει. Και δεύτερον, με συγχωρείτε ναι, ναι. να πω μια φράση. Ναι, παρακαλώ. Αγνοεί και το κοινοκτικό, το ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρών. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι η Τζαμάικα, δεν είναι χώρα της Αφρικής. Το Δέλτα Νιτάφ είναι ένας τεχνοκρατικός οργανισμός με μια πολύ βαριά κακή ιστορία στο παρελθόν, το οποίο εξαιρεί την Ελλάδα τώρα, και τα μέτρα του από το κεκτημένο. Για την ποιότητα λέγαμε και το χαρακτήρα του Δέλτα Νιτάφ σήμερα το διαπιστώσατε. Δεν είχατε ανάλυση δεν πριν. Δεν το φέραμε εμείς το Δέλτα Νιτάφ, όχι, όμως κύριε Δαράκη, στην Ελλάδα, ούτε βάλαμε τη χώρα σε αυτή την περιπέτεια. Δεν ξέρω αν θα πείτε ότι θα το διώξετε εσείς, αλλά ρωτάω άλλο πράγμα. Αφού λοιπόν το ξέρουμε όλο αυτό το πράγμα, τι είναι εκείνο που σας κάνει να λέτε ότι μια προοπτική αναμέτρησης πια με τον ESM. Το Σόιμπλε στην πραγματικότητα, αν δείτε και τις ανακοινώσεις του ESM, ήταν στην ίδια γραμμή έτσι, η ηγεσία του. Τι σας κάνει ότι αυτό θα είναι ευκολότερο. Γιατί δεν θα βάλει τα καινούργια μετά, αφού είναι καινούργια διαπραγμάτευση. Για φανταστείτε να αρχίσουμε πάλι μια συζήτηση από την αρχή. Κοιτάξτε. Τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Και να περάσει και από το κοινοβούλιο. Ωραία, η στάση της Γερμανίας επιδέχεται μια διτή ανάγνωση. Για πες, το πρώτο είναι ότι επιτέλους ήρθε η ώρα η ίδια η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες και να βρει τα θεσμικά, τα οικονομικά εργαλεία επί τα βελτίω αποσόβησης των κρίσεων. Το πρώτο είναι αυτό. Ναι, το δεύτερο και να αναλάβουμε εμείς τη διακυβέρνηση του οίκου μας. Το δεύτερο ναι. βέβαια είναι, το οποίο είναι το κακό σενάριο, ότι αφού αυτό φέρει σαφώς ένα αντιδημοκρατικό στίγμα της γνωστής γερμανικής μπότας, της γερμανικής επικυριαρχίας στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν μπορώ να πω πώς θα εξελιχθεί. Από την άλλη όμως είναι αδιανόητο και σε αυτό δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει προληπτικά μέτρα, να μπει όπως λέγνε όλη η παραφιλολογία έτσι καλά κρατεί σε ένα τέταρτο μνημόνιο και το καθεξής στο γερμανικό υπουργείο. Και τη μείωση του αφορολόγητου επίσης. Βεβαίως, μείωση αφορολόγητου. Μισό λεπτό. Μείωση αφορολόγητου, ομαδικές απολύσεις, μέτρα 4,5 δις. Και ούτω καθεξής. Αυτό που εμείς λέμε λοιπόν είναι κανένα άλλο μέτρο πλην των συμφωνηθέντων. Το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει πει το ίδιο, ότι το 18 είναι το τέλος του προγράμματος. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει, εάν συμβεί αυτό το σενάριο, να αποχωρήσει το Δέλτα Νιτάφ, να αποφασιστεί αυτό. Μάλιστα. Από τα Ευρωπαϊκά δηλαδή, Κοινοβούλια που εκεί θα πρέπει που να λέει υπάρξει ταχύτητα. Μετά το 18, για το Δέλτα Νιτάφ το λέτε. Συγγνώμη, η λογική ότι να δούμε το θέμα του κόφτη μετά το 18, της διατήρησής ναι, του. Ναι. Το λέτε, είναι απάντηση στο Δέλτα Νιτάφ. Αν φύγει το Δέλτα Νιτάφ, δεν θα υπάρχει αυτό πάνω στο τραπέζι. Κανένα μέτρο, κύριε Δαράκη, μέτρο, μετρά τώρα. Το 18. Μέτρο είναι και αυτό. Τον κόφτη τον έχουμε ψηφίσει αυτό. Μισό ούτε, λεπτό για το 18. Και αυτή τη στιγμή με τις εξελίξεις που έχουμε στην Ευρώπη, στον κόσμο, με την ανάληψη της Προεδρίας από τον Τραμπ,
Δεν μπορεί κανείς να ξέρει πού βαδίζουμε. Μάλιστα. Απλώς ένα πράγμα έχω να πω. Ναι, ένα πράγμα όμως έτσι στην κυριολεξία γιατί κλείσαμε. Για να έχουμε κοιτάξτε, λίγο χρόνο να έχουμε κυρία, και ένα κυρία χρόνο. Βάκη, να δούμε εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Ζαχαράκη, την αξιωματική αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε για τη στάση σας για το Δέλτα Νιτάφ. Γιατί εγώ βλέπω ότι η συμφωνία αλήθεια τη Νέα Δημοκρατία συμπίπτει απολύτως με το πρόγραμμα του Δέλτα Νιτάφ.